χάριστη και επενετή η απόψινή μας σύναξη. Γιατί αναφέρεται στον τόπο μας, στην πόλη που γεννηθήκαμε, τη θρηλυκή Τριπολιτσά. Και είναι επενετή η κίνηση και η απόφαση του Δήμου της Τριπόλεως να προβληθεί η Τρίπολη και να διεκδικήσει τον τίτλο της πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021. Και το δικαιούται και μπορεί να το κερδίσει αυτό το έπαθλον η Τρίπολη. Επιτρέψτε μου να σας δηλώσω την ειλικρινή μου συγκίνηση για αυτή τη μεγάλη υπόθεση την οποία καλούμεθα να υπηρετήσουμε. Διαδεχόμενος μάλιστα τον Μητροπολίτη μας στο Δήμα, δεν έχω να προσθέσω επιχειρήματα για την αξία της διεκδίκησης πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης από την ιστορική, την δοξασμένη, την τεπινημένη Τρίπολη. Η παρουσία του τόπου μας στην διαχρονική εξέλιξη του γένους είναι καθοριστική σημασίας, όπως την παρουσίασε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας. Θέλω μία φράση να προσθέσω. Μαζί με τα συγχαρητήρια τα προσωπικά μου και ευελπιστώ και των άλλων συναδέλφων μου στην Βουλή των Ελλήνων, οι οποίοι είναι εδώ παρόντες, αλλά τα καθήκοντά τους δεν έχει επιτρέψει. Κύριε Δήμαρχε, λαμπρά συγχαρητήρια και ευχές για επιτυχία. Αλλά στη σημερινή αφετηρία του όλου εγχειρήματος έχουμε μία αντίφαση. Οι ευρισκόμενοι εδώ δεν αντιπροσωπεύουν αυτό το οποίο πρέπει να επιτύχουμε. Δηλαδή τη συστράτευση όλων των δυνάμεων της Τρίπολης και της Αρκαδίας. Διότι σήμερα εγώ περίμενα εδώ να είναι κοσμογονία. Διότι εδώ πρέπει να αντιληφθούμε όλοι πόσο σημαντικό επίτευγμα είναι η Τρίπολης να αποτελέσει την πολιτιστική πρωτεύουσα του 2021. Και το χρειαζόμαστε, όπως ορθώς ανέφερε ο Μητροπολίτης, όχι για να κερδίσουμε τα υλικά αποτελέσματα, τα υλικά ωφέλη. Άλλωστε, δεν συνοδεύτηκαν παντού και με κολακευτικά λόγια τα όσα έγιναν, παραδείγματος χάρη στην πολιτιστική πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη ή σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ χρειάζεται μία στρατηγική με εθνικό πατριωτικό στοχασμό, με πίστη στην αποστολή μας, να δραστηριοποιήσουμε όσες δυνάμεις μπορούμε να δημιουργήσουμε συμμαχίες. Δύο σημαντικά ιστορικά γεγονότα σημάδεψαν το τέλος του 17ου αιώνα και την αρχή του 18ου στην Ευρώπη. Το ένα ήταν η Γαλλική Επανάσταση και το άλλο ήταν η Ελληνική Επανάσταση. Δύο σημαντικά γεγονότα τα οποία αλλάξαν το ρούχο της ιστορίας στην γυραιά Ήπειρο. Όσο αφορά λοιπόν το δεύτερο, την Ελληνική Επανάσταση, κυρίαρχο ρόλο και σημαντικό ρόλο είχε ο τόπος μας, η Πελοπόννησος, η Αρκαδία, η Τριπολιτσά. Εδώ διαδραματίστηκαν σημαντικά γεγονότα και ήμασταν οι βασικοί καταλήτες που επιτρέχει αυτό το μέγα αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της Ελλάδος. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ανάλογο της περιοχής μας, στα βουνά μας, οφείλεται στα μοναστήρια μας, τα οποία ήταν τα κρυσφύγετα των οπλαρχηγών και των κλεφτών τα οποία πολεμούσαν. Κυρίως όμως οφείλεται στους ανθρώπους, στους γενναίους αυτούς ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως και ο Σεβασμιότατος είπε, διαχρονικά, ο κύριος Υπουργός, διαχρονικά έχουν παρουσία στα ιστορικά δρόμενα της πατρίδας μας. Και θα παραλάβω αυτό που κάποτε είχε πει ο Λατίνος ποιητής ο Βιργίλιος, ότι η Αρκαδία κατοικείται από ανθρώπους ευσεβείς, φιλοπάτριδες, γενναίους, παραλέως, οι οποίοι απολαμβάνουν, συνέχιζε, τον έρωτα και τη μουσική στα αρκαδικά βουνά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πήγαν μπροστά στον αγώνα για την ελευθερία του έθνους το 1821 και οφείλει πολλά σε εμάς αυτός ο τόπος, αλλά και η Ευρώπη γενικότερα. Με την κίνηση αυτή σήμερα που κάνουμε, θέλουμε να θυμίσουμε
σε όλους τους Ευρωπαίους. Πόσοι δούλοι γίνονται ελεύθεροι, και ας είναι μικροί, αρκεί να το πιστεύουν. Να τους θυμίσουμε εκείνο εκεί το φασιστικό ελευθερία ή θάνατος. Να τους θυμίσουμε όμως και εκείνη τη ρίση του Κολοπετρώνη Θοδωρίδη, του πατριώτη μας, το Φωτιά και Τσερκούρη, στους κινημένους. Όλα αυτά θα τα θυμίσουμε εάν κατορθώσουμε η Τρυπολιτσά να γίνει η πολιτική πρωτεύουσα το 2021. Ακόμα όμως θα είναι και παράδειγμα να βλέπουν οι Ευρωπαίοι και να θυμηθούν οι Ευρωπαίοι όλα αυτά τα πράγματα. Κυρίως όμως θα είναι ένα απέραντο μνημόσυνο σε όλους αυτούς τους προγόνους μας, οι οποίοι πολεμήσανε, πείσανε το αίμα τους για την ελευθερία του έθνους. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, είμαστε όλοι λοιπόν οι συμπολίτες. Λίγο και κατά λίγο καθυστερημένος λόγος της εργασίας μου, αλλά όλοι είμαστε μαζί σε αυτή την ιδέα. Εδώ, να μην επεκταθώ περισσότερο, δεν ήρθαμε για να πείσουμε ένα στον άλλο, αλλά ήρθα και εγώ, Δήμαρχε, μαζί να συστρατευτούμε όλοι μαζί για τη μεγάλη ιδέα. Είναι μεγάλη ιδέα πραγματικά και μόνο που το σκεφτήκατε. Είμαστε όλοι μαζί σας, στρατιώτες, και θα σταθούμε εκεί πέρα που μας βάλετε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε αυτό το μεγάλο, το ωραίο, το δυνατό και όχι μόνο. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει την τύχη να συνδέεται με μια από τις ιστορικότερες περιοχές της Ελλάδας και της ανθρωπότητας γενικότερα, μπορούμε να πούμε. Ξεκινώντας από τα προϊστορικά χρόνια, περνώντας από τις μυθικές αφηγήσεις, συνεχίζοντας με την κλασική αρχαιότητα και την ξερνή εποχή και καταλήγοντας στην Οθωμανική κυριαρχία και τον Ελληνικό κράτος. Η Τρίπολη ειδικότερα, που αποτελεί το διοικητικό κέντρο της περιφέρειας Πελοποννήσου και την έδρα του Πανεπιστημίου μας, δημιούργησε η αλήθεια των νεότερων χρόνων, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, ιδίως στη μετά το 1770 ελληνική ιστορία, αποτέλεσε κεντρικό σημείο αναφοράς της ελληνικής επανάστασης και αναπτύχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες πόλεις του ελληνικού κράτους. Πρέπει μάλιστα σε αυτό το σημείο να επισημανθεί το σημείο που υπήρξε και η πνευματική κίνηση που αναπτύχθηκε στην Τρυπολιτσά ήδη από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 1830. Φανείτε τώρα τι σας έπιασε εσάς και θέλετε να γίνετε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Θεωρούμε ότι αξιοποιώντας υλικό που είχαν ετοιμάσει και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, αλλά και στη συνεργασία με όλους τους φορείς, είτε σε επίπεδο περιφερειακό, δηλαδή την περιφέρεια Πελοποννήσου, είτε ακόμα σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό, μπορέσαμε να παρέχουμε σε διάφορους άξονες, όπως ενδεικτικά είναι ο άξονας της ποιότητας ζωής με την αναβάθμιση πλέον του κέντρου της Τρίπολης, με την ολοκλήρωση του δικτύου, των πεζοδρόμων, της αναπλάσης των πλατιών που ελπίζουμε να συνεχιστούν, με την διαμόρφωση για πρώτη φορά δημοτικών χώρων στάθμευσης, με την ολοκλήρωση της επόμενης μέρας της κυκλοβριακής και της πολυοδομικής μελέτης, με την προσπάθεια να εντάξουμε και να υποβάλουμε στο μηχανισμό Τζέσικα την αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού, κυρίως στο αστικό κέντρο αλλά και στην περιφέρεια. Σε έναν άλλο άξονα, στο κοινωνικό τομέα, όπως προανέφερα, με την προσπάθεια στήριξης δομών που δυστυχώς μέσα στην κοινωνική συγκυρία χρειάστηκαν, όπως το κοινωνικό πατροπολείο, το κοινωνικό ιατρείο, ο δημοτικός λαχανόκηπος, μια δομή στήριξης γυναικών θυμάτων βίας. Ειλικρινά θα έλεγα ότι η εκπαίδευση με την ιστορικότητα που διέπει στην αρκαδική γη και ειδικότερα στην πόλη της Τρίπολης αποτελεί αλληλέγγυα στην όποια προσπάθεια, κύριε Δήμαρχε, που θα καταβάλουμε μαζί προκειμένου να αναδείξουμε το Δήμο μας και να διεκδικήσουμε κάτι το οποίο πιστεύω ότι ανήκει. Πραγματικά είναι χρέος προς την πολιτιστική μας ταυτότητα. Άλλωστε, ένα μέρος του παρελθόντος μας μένει πάντα ζωντανό και κινδυνεύουμε εμείς οι νεότεροι, περιφρονώντας τη ζωντανία του. Αλλά ένα μέρος του παρελθόντου μας, θα έλεγα ότι πεθαίνει κάθε στιγμή όταν προσχοληθούμε σε αυτό με υπερβολική αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να αναδείξουμε την ιστορία μας, να αναδείξουμε την πόλη μας, να αναδείξουμε το Δήμο μας και αυτή την
εξωστρέφεια που πολύ σοφά είπατε στην ομιλία σας, χρειάζεται καθημερινά, στην καθημερινότητά μας, να την έχουμε σηματώσει. Σαν κλιματική τάξη, η επιχειρηματολογία, το αν η Ακαδία είναι σε θέση και η Τρίπολη να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα, νομίζω ότι εξαντλήθηκε από τους προλαλήσαντες. Θέλω να σταθώ μόνο σε ένα σημείο. Είναι άκρως σημειολογική η χρονολογία του 2021 για τον ορισμό ως πολιτιστική πρωτεύουσα. Συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης, η οποία έγινε εδώ, από την Τρίπολη ξεκίνησε. Εμείς, σαν Δήμος Γορτινίας, θα είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε θελήσει ο Δήμος Τρίπολης και πιστεύω ότι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Η Ευρώπη νομίζω ότι χρωστάει πάρα πολλά. Η Ευρώπη έφτασε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ύστερα από επαναστάσεις, όπως ήταν η Γαλλική Επανάσταση, μετά από τον Μεσαίωνα, όπως ήταν η Ελληνική Επανάσταση και μετά από τους πρώτους, από τον πρώτο και τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στάθηκε στα πόδια της και σήμερα θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο στέκεται στα πόδια της, αλλά έχει γίνει και το υπόδειγμα και το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη για την τιμή που μου έχει κάνει καταρχήν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωρίσουν Γενική Σύμβουλο σε αυτή τη μέγιστη προσπάθεια, την ιδιαίτερα τιμητική, την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων. Επομένως, αυτό θα πρέπει να αποτελεί μια βασική αρχή στην όλη προσπάθεια. Θα σας μιλήσω για δύο πράγματα, δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη αφορά γενικά τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού, όπως αυτός εξελίχθηκε μέχρι σήμερα, από το 1985 και μετά. Και στη δεύτερη ενότητα, για την υποψηφιότητα της Τρίπολης και για το πόσο ισχυρά επιχειρήματα μπορεί να αρθρώσει αυτή η υποψηφιότητα. Αρκετές προσωπικότητες, ξεκινώντας από τον Ζαν Μονέ, ο οποίος δούλεψε για λογαριασμό της Γαλλίας και υπό την επίβλεψη του Ρομπέρ Σουμά, αναφέρθηκαν στην αξία καταρχήν του ευρωπαϊκού πολιτισμού ως ενοποιητικού παράγοντα και γενικότερα εργαλείου ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίστηκε ιδιαίτερα από τον κύριο Δήμαρχο, καθίσταται όχημα αστικής αναγέννησης. Και εδώ βεβαίως μπορούμε να κάνουμε μία, θα μου επιτρέψετε, μία μικρή αναφορά, διότι είναι σχηματική και μπορούμε να τη θυμόμαστε, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πλέον ερευνητή και καθηγητή των Φλωρίντα, είναι τα τρία ΤΑΦ που προσελκύουν νέους επισκέπτες και κατοίκους, που είναι και το δυσκολότερο σε μία πόλη. Αυτά είναι η τεχνολογία, το ταλέντο και η ανεκτικότητα. Το ταλέντο περιλαμβάνει όλα αυτά που συζητούμε γύρω από τον πολιτισμό και βεβαίως όχι μόνο γύρω από το θεσμό της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού. Σίγουρα όμως, πλέον, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο και τουλάχιστον στον κόσμο που δεν βιώνει τα άμεσα προβλήματα κρίσης που βιώνει ο τόπος μας, σας ευχηθούμε ότι θα βγούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτά, ιδιαίτερα η νεότερη γενεά, πρώτα επιλέγει τον τόπο που θέλει να ζήσει και μετά τη δουλειά που θέλει να κάνει. Άρα λοιπόν κάθε τόπος θα πρέπει να διαθέτει κάποια στοιχεία τέτοια που να προσελκύει τον μόνιμο κάτοικο.